Πρόσφατα έρθει στο προσκήνιο το θέμα του γυροκομείου της Άντισσας μετά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Ο Περιφερειάρχης, κατά την επιτόπια επίσκεψή του στις 8 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια θα διαθέσει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία αποκτηριακής απόψεως του οίκου Ευγυρίας της Άντισσας Λέσβου ως παραρτήματος του οίκου Ευγυρίας της Αγίας Παρασκευής Λέσβου, το οποίο αργεί επί 25 περίπου έτη. Είδα ένα κτίριο 25 ετών, το οποίο έχει εγκαταληφθεί, δεν λειτουργήσε ποτέ ως οίκος Ευγυρίας, και με τον κύριο τον Στέφανο, τον κύριο τον πρόεδρο του γυροκομείου του οίκου Ευγυρίου Ζαχαρίου, θα προσπαθήσουμε να γίνει μέσα στον οργανισμό του γυροκομείου να λειτουργήσει σαν παράρτημα η Άντισσα, και θα διαθέσουμε οικονομικούς φόρους για να μπορέσουμε να συνεφέρουμε το κτίριο. Έχει ορισμένα θέματα με υγρασίες να πρέπει να λειτουργήσει. Θα είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ζαχάρεως Μονάδας Ηλικιωμένων της Αγίας Παρασκευής, Στέφανος Αποστόλου, σε δήλωσή του στο Εμπρός, τόνισε ότι επί του παρόντος διερευνάται η διαδικασία, νομικό καθεστώς, μέσω του οποίου θα λειτουργήσει το γυροκομείο Άντισσας ως παράρτημα του οίκου Ευγυρίας της Αγίας Παρασκευής. 1983. Ο Κώστας Κορδόνης, ως πρόεδρος της κοινότητας Άντισσας, είχε δημιουργήσει το ΚΑΠΗ Άντισσας. 1986, ο κύριος Κορδόνης, με τη βοήθεια του τότε Υπουργού Υγείας Γιώργου Γεννηματά, κατάφερε να χρηματοδοτηθεί η κοινότητα Άντισσας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να αναγερθεί κτίριο που θα εξυπηρετούσε ηλικιωμένους, οι οποίοι μέχρι τότε είχαν εγκατασταθεί στην ισόγεια αίθουσα του Κέντρου Υγείας Άντισσας, που είχε χτιστεί την περίοδο εκείνη και το οποίο ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που θεμελιώθηκε και λειτουργήσε στην Ελλάδα. 1989. Βρισκόταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση του κτηρίου. Με την τότε κυβερνητική αλλαγή, διακόπηκε η χρηματοδότηση με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί το κτίριο. 1994. Μετά από επίμονες προσπάθειες του κ. Κορδόνη, η ολοκλήρωσή του εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με φορέα εκτέλεση στην κοινότητα Άντισσας. Ταυτόχρονα, αποφάσισε το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο να μετατραπεί σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, προκειμένου να καλυφθούν οι χρονίως πιεστικές ανάγκες που υπήρχαν. 1998. Έχει εκτελεστεί το 80% των προβλεπόμενων οικοδομικών εργασιών. Το έτος αυτό, ο κύριος Κορδόνης αποχώρησε λόγω της δημιουργίας του Καποδιστριακού Δήμου Αιρεσού Αντίσσης. Έκτοτε, την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και την ευθύνη αυτών είχαν οι επόμενες δημοτικές αρχές με δημάρχους τον κύριο Πολύδωρο Αμπατζή και Σωτήρη Καρδαρά. 1999. Αναλαμβάνει δήμαρχος ο Πολύδωρος Αμπατζής. Όπως ο ίδιος λέει, το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Υπήρχαν χρήματα, ωστόσο δεν ήταν αρκετά. Έτσι, με τη βοήθεια του τότε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φραγκλίνου Παπαδέλη, απευθύνθηκε στον Υπουργό Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα, ο οποίος χρηματοδότησε το υπόλοιπο του έργου με εθνικούς πόρους. Ο κύριος Σαμπατζής, με τη λήξη της θητείας του, κατάφερε να αφήσει ολοκληρωμένο το κτίριο μαζί με 200.000 ευρώ για τον εξοπλισμό του. Με τον σημερινό πρόεδρο της Άντισσας, Κυριάκο Καραμιχάλη, περιηγηθήκαμε στο τεράστιο αυτό χώρο, ο οποίος για 20 περίπου χρόνια μένει ανεκμετάλλευτος. Το καθεστώς λειτουργίας του προβλεπόταν να λειτουργήσει με 35 κρεβάτια γερόντων, τα οποία κάποια από αυτά οι προσπάθειες που είχαν γίνει ήταν να ξεκινήσουν με 35 κρεβάτια και να βοηθηθούν από τον ΟΓΑ τότε κάποια από αυτά να χρηματοδοτηθούν και να μπαίνει και η χρηματοδότηση από τη σύνταξη του κάθε ανθρώπου που θα έμενε μέσα εδώ. Ωστόσο, αυτό επί του πρακτέου δεν λειτουργήσε. Όχι, ποτέ δεν λειτουργήσε, διότι ξέχασα να σας πω πια ότι πέραν όταν πάρθηκαν οι χρηματοδοτήσεις αυτές και ολοκληρώθηκε το κτίριο, ήτανε η λειτουργία ήταν πια στους Δήμους, στον εκάστοτε Δήμο. Και αυτό το γυροκομείο εδώ, το κτίριο αυτό, ανήκει τότε ήταν στο Δήμο Αιρεσού Αντίσσης. Η λειτουργία του δεν επιτεύχθη ποτέ, διότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση για την πρόσληψη προσωπικού που χρειαζόταν εδώ, που μας λέγαν τότε, για το ξεκίνημά του χρειαζόταν γύρω στις 500.000 ευρώ. Τα οποία λεφτά αυτά δεν μπορέσαμε ποτέ να τα βρούμε από κάπου, από κάποιο υπουργείο ή από οπουδήποτε, με αποτέλεσμα ο κάθε
δήμαρχος δεν μπόρεσε να... Αυτοί που ακολούθησαν δηλαδή δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση όλης αυτής της σκέψης. Η κατάσταση του κτηρίου σήμερα χρειάζεται μια γενική ανακαίνιση, διότι από τα χρόνια που είναι κλεισμένο το χρησιμοποιήσαμε το 2012 σαν σχολείο. Φέραμε το Δημοτικό Σχολείο εδώ, διότι επισκευάζαμε το Δημοτικό Σχολείο, τη στέγη του Δημοτικού Σχολείου της Άντισσας. Οπότε για 2 χρόνια συμμαζεύτηκε το κτίριο. Από εκεί και πέρα στεγάζεται σήμερα η βοήθεια στο σπίτι μέσα εδώ και ένας σύλλογος που μαγειρεύει για τους γέροντες του χωριού. Το υπόλοιπο κτίριο μένει σε κατάσταση που μπορείτε να δείτε, να το φωτογραφίσετε. Θέλει μια γενική επισκευή. Προς τιμήν του πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης επισκέφτηκε το κτίριο μαζί και με αντιδημάρχους του Δήμου μας, εφόσον νομικό πρόσωπο είναι ο Δήμος σήμερα, μας έβγαλε κάτι λεφτά τα οποία με προγραμματική θα πάρθουν και θα προχωρήσουν να γίνει μελέτη για την επισκευή του κτιρίου. Από εκεί και πέρα ο Δήμος προχωράει στη διαδικασία μήπως καταφέρουμε και το κάνουμε παράρτημα του Ζαχάριου Γεροκομείου της Αγίας Παρασκευής. Αν δεν μπορέσει να γίνει βάση καταστατικού του Ζαχάριου παράρτημα, η προσπάθειά μας είναι του Δήμου και του Δημάρχου και όλου του Δήμου, διότι είναι στο χέρι τους να το λειτουργήσουν ή όχι, μήπως μπορούμε και βρούμε πόρους και λειτουργήσει σαν αυτοκέφαλο. Εδώ είναι ο αύλιος χώρος της ανατολικής πλευράς που όπως βλέπετε ακόμα και αμφιθέατρο έχει εδώ και πολύ κοντά είναι βασικός παράγοντας είναι το κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας, το νοσοκομείο δηλαδή είναι πολύ κοντά, ο οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητική η λειτουργία αυτού του κτηρίου εδώ ως προς τους τρόφιμους. Διακαής πόθος των Αντισσέων και όχι μόνο είναι από τη στιγμή που άρχισε η κατασκευή και η ονομασία σαν γεροκομείο εδώ να ολοκληρωθεί επιτέλους και να λειτουργήσει σαν γεροκομείο, διότι άσχετα αν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ακόμα η παράδοσή μας συντηρούν τους γονείς τους ή τους γέρους ανθρώπους στα σπίτια τους, πολλοί άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ότι όταν αρχίσει η λειτουργία αυτού του κτηρίου θα βρεθούν εδώ. Ενδεχομένως το απόλυτο δείγμα αυτοδιοικητικής ανικανότητας, πολιτικής αναλγησίας και ανύπαρκτου κράτους κοινωνικής πρόνοιας, το γεροκομείο Φάντασμα της Άντισσας στέκεται όρθιο, με τα κομμάτια του να διαλύονται με την πάροδο του χρόνου, θυμίζοντας σε όλους τη μηδαμινή αξία που έχει για την πολιτεία ο μοναχικός γέροντας ακρίτας που επέλεξε να πεθάνει στον τόπο που μεγάλωσε.